Ομολογουμένος η Σιάκ φαίνεται να στηρίζει έμπρακτα τον Μιλόγεβιτς, και είναι διαθετημένη να κλείσει τις τρύπες και να καλύψει τις απαιτήσεις του νέου της τεχνικού. Για το κενό τον εσωτερικό χαφ υπάρχει εντονή φημολογία από τη Σκωτία πως ο Σιάκ ενδιαφέρεται για τον Λιβέρεν Τσάμ της Σέλντικ. Ο Γάλλος Χαφ έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους Σκοτσέζους και από τον Ιανουάριο του 2021 έχει δοθεί δανεικό στη Μασέη, κάνοντα μόνο τέσσερα παιχνίδια. Ο 25 χρονος δεν δείχνει να θέλει να συνεχίσει να είναι στου καφελικού, με τον παίχτη να έχει τη διάθεση να αποχωρήσει από το νησί νωρίτερα από την εκπνοή του συμβολέου του. Και η ΑΕΚ θέλει να μπει σφίνα με τη ΣΑΝ να αναφέρει πω προσφέρει η Ένωση 1 εκατομμύριο ευρώ στον παίχτη. Ακόμα για την ίδια θέση έχει προταθεί ο Γκάιλο Ντουά. Σύμφωνα με την ώρα του σπορτ, ο 26χρονο Χαφ προτάθηκε στην ΑΕΚ και η κοινωνία θα τσεκάρουν την, την περίπτωσή του. Ο Ντουά αγωνίστηκε την τελευταία διετία σε Σερβέτ και θεωρείται ένα από τους καλύτερους του καλύτερου μέρου του πρωταθλήματο τη Ελβετίας, ενώ στον παρελθόν έχει αγωνιστεί στην Αζή, στη Ζόρια και Τσικά Μόσχα. Επίση, ο Καμερονέζο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, βρίσκεται σε ραντάρ ομάδων Γερμανία και Βελγίου. Πάντω, όμω, η κορυφή τη μεταγραφικής λίστα βρίσκεται πάντως σε αρχαίο αραούχο, με την ανάγκη απόκτησή του να γίνεται ένα και πιο επιτακτική, καθώ ο Νέλσον Ολιβέρα αποχωρεί και επίσημα στο τέλο του μήνα. Από την Ισπανία προκύπτει η πληροφορία πως η Άκια έκανε πρόταση 2 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντίνο Άσο, ενώ η Λασπάλμα ζητάει ακόμα ένα. Στον εγκέφαλο δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να τραβήξει όλο το καλοκαίρι το θέμα του Τσίνο, ο οποίος είναι σίγουρο πω θέλει να επιστρέψει και να αποτελέσει ένας από τους πρωταγωνιστές της ομάδας στην επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφια.